με την υπόθεση της άρσης ασυλίας της Μαρίας Σπυράκη, την οποία και ζήτησε ο Ευρωπαίος Γενικός Εισαγγελέας για τη διαχείριση της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας. Αντίστοιχο αίτημα κατατέθηκε και για την Εύα Καϊλή, σε μια υπόθεση πάντως που δεν σχετίζεται με το Qatar Gate, αλλά με τις αμοιβές των συνεργατών του στην Ευρωβουλή. Από την άλλη, ο σύντροφος της Εύας Καϊλή φέρεται να έχει ήδη ομολογήσει την εμπλοκή του στο σκάνδαλο διαφθοράς του Ευρωκοινοβουλίου και φέρεται επίσης να αφώνει πλήρως την Ευρωβουλευτή, ζητώντας μάλιστα να την αφήσουν ελεύθερη. Έρευνα και στην Ελλάδα για δωροληψία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος διατάχθηκε για την κυρία Καϊλή και όλα αυτά την ώρα που στο εσωτερικό έχει ενταθεί η πολιτική κόντρα για το θέμα. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Οικονόμου. Η αξιοπιστία της πολιτικής πλήττεται και η εμπιστοσύνη στους πολιτικούς και ειδικά στους ευρωπαϊκούς θεσμούς βάλεται. Δείχνει και πανικό και μικρότητα το να προσπαθείς να φορτώσεις ένα στέλεχος του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στο να εξάγει διαφθορά. Δεν νομίζω ότι ένας τέτοιος πρωθυπουργός προσφέρει υπηρεσίες στη χώρα του όταν τη δυσφημεί εκτός Ελλάδος. Για τη Νέα Δημοκρατία και για μένα προσωπικά η αυτοδυναμία είναι και μια αναγκαία προϋπόθεση σταθερότητος. Άκουγα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει με απόλυτη σαφήνεια ότι θέλει να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση για να οικοδομηθεί με προοδευτική διακυβέρνηση. Νομίζω ότι το είπε πολύ καθαρά. Ο άνθρωπος θέλει να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Και αν ο κύριος Ανδρουλάκης επιλέγει να είναι παρακολούθημα του κύριου Τσίπρα, ας βγει στο κάτω-κάτω να το πει με ειλικρίνεια και με απόλυτη σαφήνεια, αντί να μας το λέει με μισόλογα. Η υπόθεση Καϊλή αποτελεί μια βαθιά πληγή για το πολιτικό μας σύστημα, αλλά και μια βαθιά πληγή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι τυχαίο ότι παρότι μέλος της ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, κυρία Καϊλή ήταν σε στενή συνεργασία περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ήταν διαπρίσιος υποστηριχτής της κυβέρνησης Μητσοτάκη και σκληρός πολέμιος κάθε ιδέας, κάθε σκέψης για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, που είναι η μόνη εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό όμως που οφείλουμε να ασχοληθούμε όλοι είναι το πώς θα διαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που δεν θα επιτρέπει τέτοιου είδους συμπεριφορές διαφθοράς. Και αν αυτό είναι σημαντικό μια φορά για την Ευρώπη, που από ό,τι φαίνεται ο θεσμός της δικαιοσύνης λειτουργεί ακόμα, είναι δυο φορές πιο σημαντικό και επιτακτικό για την Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να αγωνιστούμε για να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και να αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη παντού. Είναι προφανής η ταύτιση, τα ηλαροτραγικά επιχειρήματα που χρησιμοποιεί και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας για την υπόθεση της κυρίας Καϊλή ταυτίζονται απολύτως. Αναφερόμενο στην υπόθεση της κυρίας Καϊλή, ο κύριος Τσίπρας δεν ψέλησε καν ούτε τη λέξη Πασόκ. Νομίζω ότι είναι τέτοια η ταύτιση και στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και η σύμπλευσή τους ευρύτερα, που δεν κρατούν πλέον ούτε τα προσχήματα. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Καλησπέριζω εδώ δίπλα τον Χρήστο Κιμπεζή για το σχόλιο του. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Και ενώ ασχολούμασταν τόσες μέρες με την Εύα Καϊλή, σήμερα έσκασε και νέο θέμα με την υπόθεση της Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Μαρίας Σπυράκη. Να πούμε τι έχει γίνει με απλά λόγια. Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, έχοντας ως βάση την έκθεση της Όλαφ, τι σημαίνει Όλαφ? Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτησης. Η αδιάφορη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Ζήτησε την άρση της ασυλίας της Μαρίας Σπυράκη αλλά και της Εύας Καϊλή, ναι, σε μια υπόθεση που δεν σχετίζεται με το Qatar Gate, είναι δύο διαφορετικές υποθέσεις, γιατί υπάρχουν υπόνοιες οικονομικής απάτης σε σχέση με τους μισθούς των βοηθών τους. Είπαμε για το ίδιο θέμα θα ερευνηθεί και η Εύα Καϊλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε αμέσως ανακοίνωση και ρώτησε αν ο κύριος Μητσοτάκης κάνει πάλι πως δεν ξέρει την κυρία Σπυράκη, όπως λέει ότι δεν ξέρει και την κυρία Καϊλή, και ζήτησε ουσιαστικά να διαγραφεί η κυρία Σπυράκη από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και μάλιστα είπε ότι οι βελικές αρχές δείχνουν τι σημαίνει διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς
σαφέστατη αιχμή ακόμα μια φορά από τον ΣΥΡΙΖΑ για τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η ελληνική δικαιοσύνη. Μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία, να πούμε, την καλύπτει πλήρως την κυρία Σπυράκη. Λέει πως πρόκειται απλά για μια διοικητική διαφορά. Αυτή είναι ακριβώς τη λέξη χρησιμοποιούν οι πηγές από την Πειραιώς. Και μάλιστα η κυρία Σπυράκη λέει αφενός πως δεν έχει καμία εμπλοκή με το Qatargate. Αυτό το λέμε και εμείς και είναι ολοφάνερο. Λέει πως δεν έχει να κρύψει τίποτα και λέει πως θεωρεί σωστό να έρθει η ασυλία της. Οπότε από εδώ και πέρα την επόμενη λέξη την έχει δικαιοσύνη και περιμένουμε να δούμε τι έχει να γίνει. Τώρα πάμε και στο Qatargate. Θυμίζω, πριν πάμε στο Qatargate, το 2019 άλλος ένας ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μανώλης Κεβαλογιάννης, είχε κατηγορηθεί ότι έπαιρνε το 60% του μισθού μια συνεργάτη δάσου του. Μάλιστα τον είχε καταγγείλει τότε η συνεργάτη δάσου. Η υπόθεση τότε δεν προχώρησε, αν θυμάμαι καλά. Πάλι με εμπλοκή της Όλαφ είχε γίνει αυτό, γιατί δεν είχε η Ευρωβουλή Άρη την ασυλία του, την ευρωβουλευτική ασυλία του. Την οποία τώρα η κυρία Σπυράκη ζήτησε να έρθει και στηρίζει και το έτοιμο και το ΕΛ. Και μάλλον θα γίνει. Αφού το είπε η κυρία Σπυράκη, θα γίνει. Όπως και να έχει, φαίνεται ότι εμφανίζεται ακόμα ένα, στον ορίζοντα άλλη μια δυσκολία με οσμή σκανδάλου για τη Νέα Δημοκρατία, 2-3 μήνες μόλις πριν τις εκλογές. Τώρα για την υπόθεση της Εύα Σκαηλή, να πούμε ότι το πρωί παραιτήθηκε ένας από τους συνήγορους της. Είναι ένας συνήγορος, σύμφωνα με πληροφορίες από ό,τι μαθαίνουμε, που δεν ασχολείται με το ποινικό κομμάτι αυτό καθ' αυτό, αλλά είναι ειδικός σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θεωρείται από την πλευρά της Ευρωβουλευτού πως δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Πάντως σήμερα το στοιχείο που άλλαξε τα δεδομένα ήταν η φερόμενη, η περιγραφόμενη από τη Ρεπούμπλικα και άλλα μέσα ως ομολογία του συζύγου της και πατέρα του παιδιού της. Χθες είχαμε πει ότι τα ιταλικά μέσα έλεγαν ότι ο σύντροφος Εύα Σκαηλή είπε ότι η κυρία Σκαηλή πήρε χρήματα από την αμαρτωλή μοικείο. Σήμερα τα ίδια ιταλικά μέσα λένε πως ο σύντροφος της κυρίας Σκαηλή τα πήρε όλα πάνω του, ανέλαβε όλη την ευθύνη εξ ολοκλήρου, είπε ότι τα λεφτά που βρέθηκαν και στην τσάντα του πατέρα της κυρίας Σκαηλή και στο σπίτι τους ήταν δικά του χρήματα και είπε ουσιαστικά να αφήσουν ελεύθερη την σύντροφό του. Και ζήτησε την αποφυλάκησή της. Μην ξεχνάμε και το ανθρώπινο παράγοντα ότι υπάρχει και ένα παιδάκι στη μέση. Ένα κοριτσάκι 2 ετών. Ακριβώς. Τώρα έχει ξεκινήσει πολιτική κόντρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε, είδαμε και πριν, ότι η κυρία Σκαηλή ήταν προτεργάτρια του αντισύριζα μετόπου και πως είχε περισσότερες στενές σχέσεις με τους δεξιούς του Ευρωκοινοβούλου παρά με τους σοσιαλιστές. Είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί προοδευτική σύγκληση με το προοδευτικό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και όποτε απομακρύνεται ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ το οποίο πρωτοσταντεί στο αντισύριζα μέτωπο, αυτό ικανοποιεί τον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και κάτι μου λέει ότι θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις στο μέλλον από το ΠΑΣΟΚ, από το λεγόμενο αντισύριζα μέτωπο. Έτσι λένε οι πληροφορίες μας, χωρίς να μπορούμε να πούμε ακόμα ονόματα, αλλά κάτι μου λέει εμένα, οι πληροφορίες, οι πηγές μου λένε ότι θα έχουμε και άλλες αποχωρήσεις που δεν θα αφορούν απαραίτητο ποινικές υποθέσεις, απλά θα υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες κατά το πού πρέπει να στραφεί το ΠΑΣΟΚ στις μετεκλογικές συνεργασίες. Τώρα, βέβαια, την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι η κυρία Σκαηλή πλέον τίθεται στο μικροσκόπιο δύο ερευνών για ξέπλυνση βρώμικου χρήματος, μία στο Βέλγιο, μία εδώ. Ναι. Ακούμε για ακίνητα στην Πάρο. Ακούμε ακόμη και φήμες για παραλίγο αγορά θαλαμιγού από εμμύρι, από τον σύντροφό της κλπ. Να σου πω κάτι. Εμένα αυτά δεν μου λένε τίποτα. Να σου πω γιατί δεν μου λένε τίποτα. Διότι από μόνοι τους οι ευρωβουλευτές βγάζουν πολλά λεφτά. Αυτό δεν είναι μυστικό. Δεν είναι μυστικό. Το να αγοράσει ένα κότερο η κυρία Σκαηλή και να αγοράσει 10 οικόπεδα στην Πάρο και 10 εξοχικά σε όποιο άλλο νησί θέλει, με τα τίμια λεφτά που βγάζει από την Ευρωβουλή, γιατί μπορεί να το κάνει έτσι. Βγάζουν οι ευρωβουλευτές πάρα πολλά λεφτά. Μου φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα να βγάζει λεφτά με μαύρο χρήμα είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Οπότε το να σχεδιάζει η κυρία Σκαηλή, για παράδειγμα, όπως λένε όλα τα μέσα σήμερα, να αγοράσει ένα οικόπεδο στην Πάρο, εμένα προσωπικά δεν μου λέει τίποτα, διότι θα μπορούσε να το κάνει έτσι κι αλλιώς, γιατί είπαμε, βγάζει πολλά λεφτά. Εντάξει, όμως και 9 στρέμματα στην Πάρο, και ρετυρές στο ψυχικό, και γραφείο στη Σκουφά. Πολλά μαζεύονται. Δηλαδή, δεν είναι και 30 χρόνια ευρωβουλευτής. Δεν είναι 30 χρόνια ευρωβουλευτής, είναι 10, αν δεν κάνω λάθος. Άμα βάλεις κάτω τα χρήματα που παίρνουν οι ευρωβουλευτές, δικαιολογούνται. Τώρα, αν αυτά τα απέκτησε με βρώμικα ή με καθαρά λεφτά, δεν είμαστε εμείς σε θέση να το πούμε, είναι σε θέση να το πει δικαιοσύνη, έτσι.
Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει το πράγμα. Όπως και να έχει, ερευνώνται και τα περιουσιακά της στοιχεία εδώ. Ναι. Μένει να φανεί αν η κατάθεση του κυρίου Τζόρτζη επί της ουσίας θα ενισχύσει τις πιθανότητες της κυρίας Καϊλή να βγει από τη φυλακή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι τις 22 του μήνα θα βρίσκεται στη φυλακή. Στις 22 του μήνα θα γίνει η ακρόαση, επειδή δεν έγινε χτες, επειδή οι βελγικές φυλακές είχαν απεργία από ό,τι μάθαμε. Ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ότι η ψυχολογική της κατάστασης δεν είναι καλή και επιμένει βέβαια στην αθωότητα της κυρίας Καϊλή. Μπορούμε να δούμε τι είπε και ο κ. Δημητρακόπουλος. Χάλια είναι. Πώς μπορεί να είναι η ψυχολογία της όταν βρίσκεται στη φυλακή? Αυτό που μπορώ να σας πω και τελειώνει και θα ήθελα να το σεβαστείτε είναι ότι υπάρχει πολύμηνη παρακολούθηση με οπτικο-ακουστικό υλικό, όπου φαίνεται ότι η κυρία Καϊλή δεν συμμετέχει σε τίποτα. Λοιπόν, είδαμε τη δήλωση του κυρίου Δημητρακόπουλου, που ήδη από χθες έδειχνε προς τον, προς τον σύζυγο, έτσι. Να πούμε χθες ότι ο κύριος Δημητρακόπουλος είπε ότι δεν έχει σχέση η κυρία Καϊλή με αυτά τα χρήματα που βρέθηκαν στο σπίτι της, και η πλευρά της κυρίας Καϊλή μέσω του κυρίου Δημητρακόπουλου έλεγε πως αυτά τα χρήματα τα έφερε ο σύντροφός της στο διαμέρισμα, με το που τα είδε η κυρία Καϊλή ρώτησε τι είναι αυτά και αμέσως ζήτησε να απομακρυνθούν. Μάλιστα. Τότε το story λέει ότι ο σύντροφος της κυρίας Καϊλή πήρε τηλέφωνο τον πατέρα Καϊλή και του είπε να πάρει τα λεφτά και να τα δώσει στον νόμιμο κάτοχό τους. Εντάξει, πάντως επειδή τις ψηφοφορίες υπέρ του κατάργετς δηλώσεις τις έκανε η ίδια και όχι ο σύζυγός της, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στην βελγική δικαιοσύνη. Ακριβώς. Λοιπόν, Χρήστο και Μπίζη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ, καλό βράδυ.